αρχίσει να την εκμυστηριευτώ και σε εσάς. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η Ατλαντίδα. Είμαι 6 χρόνια πλέον εδώ στην Εγνατία Τηλεόραση και ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα γιατί δεν υπήρχαν ευρήματα. Όμως όπως θα δείτε στη διάρκεια της εκπομπής, πλέον υπάρχουν ευρήματα και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Θα τα δείτε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής λοιπόν. Κοντά μου είναι δύο καλοί μου φίλοι καλεσμένοι, ο κύριος Θωμάς Κάστιας, καλησπέρα, Γιάννη, αρθρογράφος και ερευνητής, και ο κύριος Δημήτρης Σταυράκης, ιστορικός ερευνητής. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κάστια. Πριν πάμε στο βίντεο της εκπομπής, όλοι νομίζουν ότι μόνο ο Πλάτωνας μίλησε για την Ατλαντίδα από τους αρχαίους συγγραφείς και φιλοσόφους. Δεν είναι έτσι όμως. Όχι, δεν είναι μόνο ο Πλάτωνας. Πάρα πολύ. Από τον Πλάτωνα έχουμε αναφορές, ας πούμε, και ορόσημο, γιατί είναι το όνομα του Πλάτωνος. Αλλά έχουμε πάρα πολλές αναφορές από πολλούς ιστορικούς. Και μετέπειτα του Πλάτωνος. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ασχολούμαστε μέχρι τώρα ενεργά και πολλοί επιστήμονες και αρχαιολόγοι και καθηγητές με το θέμα της Ατλαντίδας. Ένα βασικό γεγονός είναι ότι το 2005 είχαμε και ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Μήλο για την Ατλαντίδα. Και σε αυτό το συνέδριο βγήκαν αρκετά πορίσματα. Φυσικά δεν έχουν χειροπιαστά πράγματα όμως μέχρι στιγμής. Δηλαδή αρχαιολογικά ευρήματα. Φέτος βρέθηκε κάτι πολύ καλό και θα τα δούμε στη διάρκεια. Έχω μια ολόκληρη λίστα εδώ από αρχαίους φιλόσοφους και συγγραφείς και ιστορικούς. Είναι πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε από τον Ισίωδο, τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο, τον Εσχύλο, Αρίσταρχο, Παπολόδωρο, Πλούταρχος, Πρόκλος, Φίλων, Συριανός, Ιάμβλικος, ο Πλάτων φυσικά, ο Στράβων, ο Πλίνιος, ο Βίδιος, ο Ποσειδόνιος. Οι δύο Λατίνοι, Εμιανός Μαρκελίνος και Κλάδιος Ελιανός. Οι υπόλοιποι όλοι που είπαμε ήταν Έλληνες. Ο Θεόπομπος, ο Μανέθων, ο Ιώσιπος, ο Αρνόβιος, ο Τιμαγένης, ο Διόδωρος Σικελιώτης φυσικά. Αυτός θεωρείται ορόσημο, ας πούμε, σε αυτά που έγραψε για την Ατλαντίδα και μάλιστα έχει πάρει πάρα πολλά από τον Σόλωνα. Βέβαια, βέβαια. Και μιλάει για πράγματα τα οποία συνέβησαν περίπου 10.000 χρόνια πριν από αυτόν. Περίπου στο 10.000 π.Χ. 9.500 χρόνια, περίπου, ναι. Αναφέρει αρκετά πράγματα για την Ατλαντίδα ο Πλάτων. Αναφέρει πρώτον και κύριον ότι δηλαδή έκανε μια περιγραφή τόσο λεπτομερής για την Ποσειδονία, έτσι όπως την ονομάζει, ας πούμε, την πρωτεύουσα της Ατλαντίδας. Και μάλιστα λέει ότι ήταν μια ήπειρος, δηλαδή ήπειρο, ναι, με τα λεγόμενά του, ας πούμε, μια ήπειρος η οποία είχε έκταση όσο ήταν η γνωστή Λιβύη για εκείνη την εποχή. Το κομμάτι της Αφρικής που γνώριζε μαζί, και την εποχή, ναι, και την Μικρά Ασία. Τεράστια. Ένα μεγάλο νησί, σαν ήπειρος. Λιβύη ονομάζονται τη Βόρεια Αφρική. Ναι, Βόρεια Αφρική, ναι, γιατί δεν ήταν τότε στην εποχή εκείνη η χαρτογράφηση, ας πούμε. Άρα μιλάμε για τεράστια έκταση, κύριε. Τεράστια έκταση, ναι. Μια Ευρώπη περίπου. Και προφανώς καταστράφηκε. Τώρα εικάζονται διάφορα, πούμε, ότι καταστράφηκε από, όχι από πυρηνικούς πολέμους όπως λένε μερικοί συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας κτλ. Προφανώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ορυκτά. Συγγνώμη για τη φωνή μου, θα ήθελα να πω πρώτα στην αρχή. Λίγο κρυωμένος είστε, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλά ορυκτά και έκαναν εξαγωγή ορυκτών από το χώρο τους οι Άτλαντες, οι γνωστοί Άτλαντες, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν διάφορες κινητοποίησεις μαζών, τεκτονικών πλακών κτλ. Στην περιοχή που ζούσαν, ας πούμε. Και είναι, να σας πω και ένα άλλο πράγμα, ας πούμε, είναι σαν ένα ορόσημο, ας πούμε, που μας δίνει για το μέλλον ακόμη της δικιάς μας εποχής, ώστε πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον. Προφανώς οι Άτλαντες δεν σεβάστηκαν το περιβάλλον, έκαναν την εξόρυξη των ορυκτού πλούτου τους, χωρίς να σκέφτονται τα επακόλουθα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας κατακλυσμός φυσικός, τεκτονικός. Ναι, άμα κάνανε, αδειάσαν όλο το μέρος από κάτω, αδειάσαν και πατούσαν σε κούφιο μέρος. Δηλαδή καταστράφηκαν οι ίδιοι, χωρίς να τους δει κανένας. Φυσικά. Έτσι έχουμε αντλήσει αυτές τις ιστορικές πηγές, ας πούμε, που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, ας πούμε. Ναι. Κύριε Σταυράκη, από όλους αυτούς που ανέφερα πριν, τους ιστορικούς, τους συγγραφείς, τους φιλόσοφους, μόνο δύο μιλούν για τον πόλεμο μεταξύ Ατλάντων και Ελλήνων, ο Πλάτων και ο Τιμαγένης. Όμως, ο πρώτος που αφισβήτησε τον Πλάτωνα σε τόσο λεπτομερή περιγραφή του για όλα αυτά περί Ατλαντίδος ήταν ο ίδιος ο μαθητής του Αριστοτέλης. Και είναι έξω περίεργο αυτό.
Αλλά εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω αυτό. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, το κάναμε κουβέντα πριν λίγο, στο βιβλίο του 126, λέει ότι οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν τον χρόνο, όταν λέγανε χρόνο, εννοούσαν μήνα. Άρα υπάρχει το ενδεχόμενο ο Σόλων, αναφέροντας για 9.000 χρόνια, να σημαίνει 9.000 μήνες. Αλλά είχατε κάτι πολύ ωραίο σαν απάντηση. Ναι. Δεν νομίζω ότι, επειδή και οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν έξυπνοι άνθρωποι, γνωρίζαν ο ένας τον άλλον πως εκφραζότανε. Γνώριζαν οι Έλληνες λοιπόν ότι οι Αιγύπτιοι λέγοντας έτη εννοούσαν μήνες. Γνώριζαν και οι Αιγύπτιοι ότι λέγοντας τους μήνες έτη γνώριζαν τι κάνουν. Εγώ πιστεύω ότι απόλυτα ότι ο Πλάτων είναι πολύ αληθινός. Μάλιστα αναφέρει πάρα πολλές λεπτομέρειες στα βιβλία το Τίμιο και το Κριτία εκεί πέρα στους διαλόγους του. Και αναφέρει πάρα πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν τις έχουμε από καμιά άλλη πηγή. Ο Πλούταρχος, ο οποίος θεωρείται και αρχιερέας, που ήταν αρχιερέας εκεί του Απόλλωνα και ο οποίος είχε πρόσβαση σε γραπτά, απόρριτα, αναφέρει για την Ήπειρο, η οποία είναι απέναντι από την Ατλαντίδα, σαν κρονία Ήπειρος. Αλλά μάλλον εννοεί την Αμερική. Την Αμερική, ακριβώς, γιατί ήταν γνωστή η Αμερική ως αρχαίος Έλληνες. Και μπορώ να τα αναπτύξω αυτά. Τα λέει και ο ίδιος. Να τα αναπτύξω και αυτά παρακάτω. Φυσικά η Ατλαντίδα βρίσκεται κάπου στο μέσο του Ατλαντικού. Περίπου 20 με 45 δυτικά και βόρειο πλάτος στο 30 μέχρι 50 μοίρες, ας πούμε, ίσως και λίγο παραπάνω. Κάπου δηλαδή ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ευρώπη και Ασία, και μετά τη σειρά Ευρώπη και Αμερική. Ναι. Και αυτό γίνεται εμφανέστατο, θυμάμαι, όταν πήγε ο Κολόμβος για πρώτη φορά που διέπλευσε τον Ατλαντικό, συνάντησε τη θάλασσα των Σαργασσών. Αυτή η θάλασσα των Σαργασσών είναι τα φύκια τα οποία μεγάλωναν από τον πυθμένα του ωκεανού και ανέβαιναν επάνω και παρεμπόδιζαν τον πλούτο των πλοίων και εγκλωβιζόταν τα πλοία. Φυσικά αυτό δείχνει ότι ο βυθός του Ατλαντικού πρέπει να είναι πολύ, δεν πρέπει να είναι βαθύς. Εκεί δεν πρέπει να είναι πολύ. Έτσι, δεν είναι βαθύς και μάλιστα αναπτύχθηκαν ακριβώς από το έδαφος που υπήρχε που βούλιαξε η Ατλαντίδα. Διότι υπάρχει μέσα στον Ατλαντικό υπάρχει το ρήγμα, αυτό που ξεχωρίζει τις τεκτονικές πλάκες. Βέβαια. Γεια σας, πάω τώρα κύριε στο πρώτο βίντεο. Κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ, είναι το πρώτο τμήμα από το οπτικό μας υλικό. Θα το ακούσουμε με τον ήχο του, αυθεντικά έτσι όπως είναι, όπως το βρήκαμε.
έρθει λοιπόν, χάρη στους δορυφόρους, καταφέρανε να εντοπίσουν αυτά τα γεωμετρικά σχήματα στο κέντρο του Ατλαντικού, όπως είδατε, τα οποία, κύριε Κάστε, να ξεκινήσω από εσάς για τα σχόλια από αυτό που είδαμε. Είναι γραμμές ευθείες, σαν πόλη. Ναι, αλλά δεν μας αποδεικνύει όμως. Είναι ένα σοβαρό έβριμα. Ναι, ότι είναι η Ατλαντίδα. Μπορεί να υπάρχουν. Στο Ιουκανάνι, άμα πούμε, στην Ιαπωνία. Θα τα δούμε αργότερα, ναι, που άλλο δεν μπορούμε. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί οι οποίοι έχουν καταποντιστεί και βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε σίγουρο ότι αυτή εδώ την περιοχή που είδαμε τώρα εδώ εκεί πέρα είναι η Ατλαντίδα, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι Γερμανοί με τα υποβρύχια τους είχαν αλωνίσει όλο το. Και στην Αμερική ακόμα είχαν φτάσει, στον κόλπο του Μεξικού. Δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή όμως. Ναι. Προσδιορίζαν ότι είχαν βρει ευρήματα που τέριαζαν πάρα πολύ στα λεγόμενα του Πλάτωνος, στα γραφόμενά του, ότι ήταν στον κόλπο του Μεξικού. Και μάλιστα και τώρα τελευταία αυτό το διάστημα που έχει γίνει με την BP. Μπιπί νομίζω είναι, η οποία έχει μολύνει εκεί πέρα τον κόλπο του Μεξικού, ότι υπάρχει μια συνωμοσιολογία αυτή την εποχή, ότι, σαν νέο το λέω αυτό το, ότι γίνεται αυτή όλη η ιστορία, να πούμε, επειδή υπάρχουν ευρήματα από τη χαμένη Ατλαντίδα και κάτι θέλουν να κρύψουν και γι' αυτό έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία στον κόλπο του Μεξικού. Τι να σας πω, δε. Ένα άλλο, ας πούμε, από αυτά που, έχουμε, που έχουν γράψει, ας πούμε, υπάρχουν δηλαδή τέσσερις κατακλυσμοί. Οι κατακλυσμοί που γίνανε στο παρελθόν, ας πούμε, επηρέασαν και την Ατλαντίδα. Δηλαδή, ο Πλάτων αναφέρεται στο τελευταίο κομμάτι που έχει απομείνει από τους τέσσερις κατακλυσμούς, που είναι η Ποσειδονία. Αυτό το νησί, που, το τεράστιο που είναι σαν Ήπειρος κτλ. Ήταν πολύ πιο μεγάλη. Και κάτι μυστήριο τώρα που έχω ανακαλύψει έτσι διαβάζοντας τα λοιπά, είναι ότι το ταξίδι, το μεταναστευτικό ταξίδι που κάνουν διάφορα ζώα και πουλιά. Δηλαδή μεταφέρουν πουλιά, ας πούμε, ξεκινάνε και πηγαίνουν κοντά στην περιοχή των Σαργασών, όπου δεν βρίσκουν κανένα νησί ή τίποτα κτλ. Και αναγκάζονται να πάνε σε άλλα μέρη. Ύστερα ποντίκια τα οποία φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη κολυμπώντας, να φτάσουν κάπου, δεν βρίσκουν πουθενά και πνίγονται. Αυτά όλα σημαίνει ότι κάποτε υπήρχε κάτι εκεί, ας πούμε. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Αλλά και πάλι όμως, ναι, και πάλι όμως, δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι όντως εκεί ήταν η Ατλαντίδα. Που ήταν ένας άλλος πολιτισμός. Τι λένε λοιπόν σοβαροί επιστήμονες, ο Ντελωνέ, ο Τερμέ, ο Ζερμέν, ο Σπένσερ, ο Μωρέ και ο Σεβαλιέ. Αυτοί είναι όλοι καθηγητές σε πανεπιστήμια, άλλη βιολογία, άλλη γεωλογία. Αυτοί γράψαν για την Ατλαντίδα κιόλας. Και λένε ότι στον Ατλαντικό υπάρχει ένα τεράστιο ρήγμα. Και ότι περίπου το 10.000 π.Χ. έγιναν κοσμογονικές αλλαγές. Και ότι εκεί βρίσκουμε χερσαία μαλάκια στη Μεσόγειο, σε νησιά του Ατλαντικού, αλλά και στην απέναντι ακτή της Αμερικής, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτές οι περιοχές ήταν κάποτε ενωμένες. Αλλιώς αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει. Ναι, δεν θα μπορούσε να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια πράγματα εδώ, εκεί και εκεί, γιατί είναι πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Και η ανακατάσταση. Έτσι λένε αυτοί, δεν τα ακούω. Ναι. Να τα λέμε. Όντως, οι γεωλογικές ανακατατάξεις που έγιναν ήταν τεράστιες τόσα χρόνια που πέρασαν. Μάλιστα, θα πω και κάτι ακόμη, ας πούμε, ότι οι γίγαντες που βρίσκονται σε κατά περιοχές όπως έχουν βρεθεί, ας πούμε, γιγάντες σκελετοί. Είχαμε κάνει και άλλη εκπομπή για τους γίγαντες. Στο Μεξικό, ακόμη και στην Αρκαδία της Πελοποννήσου, εδώ πέρα, και αναφέρονται στον Ηρόδοτο κτλ., ότι είναι μάλλον οι κάτοικοι της Ατλαντίδος. Ότι είχαν ύψος από 3,5 ως 6 μέτρα ύψος. Απλώς το λέω αυτό εδώ, γιατί είχαμε κάνει και τις προηγούμενες εκπομπές για τους γίγαντες, για να τεκμηριώσουμε ότι μάλλον προφανώς ήταν Άτλαντες. Να το πεις, ναι. Να πάμε τώρα όμως στο επόμενο τμήμα για το σχολιάσετε εσείς, κύριε Σταυράκη. Για να δούμε, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ, το επόμενο τμήμα από το οπτικό μας υλικό. Και αυτό έχει τον ήχο κανονικά, θα το σχολιάσουμε μέσα.
ευρώ και αυτό δεν δείχνει να είναι φυσικό. Δεν δείχνει. Αυτά με τίποτα δεν είναι φυσικά. Γιατί εκτός από τα βυθισμένα κομμάτια αυτά που υπάρχουν, που είδαμε από το δορυφόρο, υπάρχουν, όπως είπε και ο συνομιλητής, για τα, στην Ιαπωνία έξω, στις... Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Τέτοια, βεβαίως. Εγώ πιστεύω ότι η Ατλαντίδα φυσικά δεν ήταν μόνο αυτό που γράφει ο Πλάτανος κύκλοι και στη μέση που, ήταν, που ονομαζόταν η Ποσειδονία. Φυσικά οι Άτλαντες θα είχαν τη ζωή που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή θα ήταν οργανωμένοι σε μικρές κοινωνίες, σε χωριά, σε... θα είχαν εκτός από την κεντρική πόλη, θα είχαν και άλλες κομοπόλεις, μικρότερες πόλεις κλπ. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής, να υπογραμμίσω. Τόσες χιλιάδες χρόνια που περάσανε, με τα θαλάσσια ρεύματα που υπάρχουν εκεί κάτω, όπως ξέρουμε το Gulf Stream, μεταφέρονται λάσπες, οι οποίες καλύπτουν σίγουρα τον πυθμένα, γιατί ο πυθμένας από κάτω, ο Ατλαντικός, βγάζει συνέχεια υλικό, μάγμα. Εκτός από ότι τα μαλάκια που ανακαλύφθηκαν στο βάθος του ωκεανού, τα οποία ζούσαν στην ξηρά, ανακαλύφθηκαν και τα πετρώματα, οι αλωμένα, τα οποία από λάβα εφεστίου, βασάλτη, ο οποίο ιαλώνεται μόνο στην επιφάνεια, στον αέρα. Όταν κρυώσει το μάγμα μέσα στο νερό... Άρα αυτά δημιουργήθηκαν όταν εκεί ήταν έξω από τη θάλασσα. Βεβαίως, όταν ήταν έξω από τη θάλασσα. Για τον ΑΒ λόγο, το οποίο εκ των υστέρων στο δεύτερο μέρος θα μιλήσω για το πώς μπορεί να βυθίστηκε μια εικασία απλή, ας βάλουμε εκτός από τα κτίσματα που υπήρχαν και βυθίστηκαν ολόκληρα, τα έχει σκεπάσει η λάσπη. Πώς θα μπορέσουμε εμείς λοιπόν αυτή τη λάσπη να την αφαιρέσουμε, και αν μπορέσουμε να κάνουμε αποστολές υποβρύχιες με σκάφη ειδικά και να μπορέσουμε να μπούμε μέσα εκεί πέρα πλέον, η Ατλαντίδα θα είναι ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο το οποίο θα μπορέσουμε να βρούμε τη γλώσσα τους, γραμμένα κείμενα τα οποία... Είναι όμως 800 μέτρα βάθος. Ναι, ακριβώς γι' αυτό είπα, είναι 800 μέτρα βάθος. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, παρά τα χιλιάδες χρόνια που περάσανε, είναι ότι ο δορυφόρος από πάνω έδειξε τετράγωνα, έδειξε ακριβώς κατασκευές ανθρώπινες, πράγμα το οποίο φαίνεται ότι αγνοείται, δηλαδή η λάσπη δεν τα έχει σκεπάσει, δεν τα έχει καλύψει πλήρως όλα, να μην φαίνεται τίποτα από κάτω. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ύψος μπορεί να έχουν για να μην σκεπάσει καν τόσες χιλιάδες χρόνια. Βεβαίως, για να διατηρήσουν αυτά τα σχήματα. Τι ύψος μπορεί να είναι. Βεβαίως. Για να σας βοηθήσω παραπάνω, τρεις καθηγητές, Αμερικανοί και, δύο Αμερικανοί και ένας Γάλλος, Φόρεστ, Κουρ και Πουαζόν, λένε ότι η Ατλαντίδα ήταν από το Γιβραλτάρ μέχρι τις Αζόρες και πως εάν η θάλασσα σήμερα κατεβεί 1000 ολόκληρα μέτρα κάτω, θα αναδυθεί ή αν θέλετε θα ξαναεμφανιστεί η Ατλαντίδα. Το δε νερό λένε ότι ανέβηκε κατά 1000 μέτρα και βυθίστηκε η Ατλαντίδα όταν έλειωσαν οι παγετώνες περίπου 12.000 χρόνια πίσω από εμάς. Άρα δεν είναι μακριά όλα αυτά την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, με καθηγητές. Ναι, ναι. Μπορεί να είναι και έτσι. Εδώ όμως ο Πλάτωνας αναφέρει ότι μέσα σε ένα ημερόνυχτο καθάρισε η Ατλαντίδα. Που σημαίνει ότι δεν ήταν απλά τα πράγματα, ούτε έγινε ένας κατακλυσμός με το λιώσιμο των παγετώνων, γιατί βλέπουμε ότι λιώνουν οι παγετώνες και βλέπουμε τις ακτές μας να μην βυθίζονται, που λένε ότι αν θα λιώσουν όλοι οι παγετώνες θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας 2 μέτρα, ξέρω εγώ. Δεν δικαιολογεί δηλαδή το λιώσιμο των παγετώνων. Όχι, τότε ήταν πολύ περισσότερο. Τόση πλημμυρίδα. Ήταν πολύ περισσότερο υπάγει τότε από ό,τι σήμερα. Ναι, θα ήταν υπάγει όμως όχι μόνο στον Βόρειο και στον Νότιο Πόλο, θα ήταν σε όλη τη γη. Ήταν πολύ, ναι, ήταν έτσι, πολύ θα ήταν και στο μέρος που καλύπτεται από τη σημερινή θάλασσα υπάγει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εάν θα ανέβει η Ατλαντίδα, πρέπει να γίνει ένα σεισμός 12 ρίχτερ για να ανέβει πάνω. Δυστυχώς. Όχι να ανέβει, λέω. Αν κατέβαινε το. Αν κατέβαινε το νερό, αλλά είναι λίγο. Πού θα πάει τόσο νερό. Όπως ανέβηκε, δηλαδή
λιώσαν οι πάρα πολλοί παγετώνες που υπήρχαν και ανέβηκε το νερό κατά χίλια μέτρα, λένε. Ναι. Λένε. Αυτοί οι καθηγητές όλα τα μελέτησαν. Εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν έχω τέτοια άποψη. Εγώ δεν μπορώ να την έχω γιατί δεν είμαι της. Βεβαίως, βεβαίως. Των επιστημονικών γλώσσων. Καταλάβετε. Θα μπορούσε να μου πει να εξατμιστεί. Αλλά πού να εξατμιστεί τόσο πολύ. Και το... Δεν μπορεί να εξατμιστεί τόσο νερό. Το μυστήριο είναι το εξής. Ότι στη Σιβηρία τα μαμούθ που βρέθηκαν, ας πούμε, που πάγωσαν, βρέθηκαν με χόρτο στο στόμα τους. Που σημαίνει ότι. Η καταστροφή ήταν ακαρία παγετών. Ναι. Που σημαίνει ότι. Ό,τι έγινε και στην Ατλαντίδα ήταν ξαφνικό, δηλαδή θέμα δευτερολέπτων. Τι μπορεί να ήταν όμως, τι λέτε εσείς κύριε Σταυράκη, τι μπορεί να ήταν. Αυτό εδώ πέρα. Ο... Γιατί έχω ακούσει πολλά μέχρι και πυρηνικές ναι. Θα πω όμως κάτι εγώ το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι τωρινές μπορεί να ακουστεί λίγο εξωφρενικό. Κάποιος κομίτης μήπως. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε. Στην περιοχή του νοτίου Ιράκ, στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ιράκ, είναι η Βασόρα. Εκεί πέρα επιστήμονες, πριν γίνει ο πόλεμος, πήγανε και ανακαλύψανε ραδιενεργά ισότοπα του αλουμινίου. Πάρα πολύ εξασθενημένα. Που σημαίνει τι. Για να υπάρχει σε εκείνο το σημείο και να ανιχνεύσουν ραδιενεργά ισότοπα του αλουμινίου εξασθενημένα, σημαίνει ότι το αλουμίνιο αυτό υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν. Γνωρίζουμε ότι το αλουμίνιο το ανακαλύψαμε μόλις με την εφεύρεση του ηλεκτρισμού από την ηλεκτρόλυση του βοξίτη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στα πανάρχια χρόνια υπήρχε αλουμίνιο. Όπως υπήρχε αλουμίνιο, είναι δυνατόν να υπήρχε και τεχνολογία. Διαβάζοντας ένα βιβλίο «Εναλλακτική λύση 3», όσοι το έχουν διαβάσει, αναφέρουν εκεί πέρα πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν πήγανε οι πρώτοι άνθρωποι επάνω στη Σελήνη, τότε οι συνομιλίες μεταξύ των αστροναυτών και του Χιούστον δεν ήταν κωδικοποιημένες. Υπήρχαν λοιπόν στην Αμερική. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Οι ραδιοπυρετές. Ναι. Κάτι κινείται εκεί, ακούγαμε. Ναι, ναι. Οι ραδιοπυρετές κάνανε και γράψανε σε μαγνητόφωνα, ας πούμε, τις συνομιλίες των αστροναυτών. Οι οποίοι αστροναύτες, έντρομοι, ας πούμε, παρακολούθησαν και είδαν ότι οχήματα παρκαρισμένα στο κρατήρα κάτω. Φυσικά αυτά τα οχήματα δεν χαλάσανε, δεν σκουριάσανε, γιατί απλά δεν υπάρχει οξυγόνο πάνω στη Σελήνη. Φυσικά σε κάποια ομιλία, συνομιλία που είχαμε ένα φίλο μου. Αυτό που όμως έρχεται, πού έρχεται και συνδέεται. Πού συνδέεται. Με ένα φίλο μου ερευνητή κάτω από την Αθήνα, γυρίζει και μου λέει το εξής. Δημήτρη, δεν είναι καθόλου, λέει, απίθανο η Ατλαντίδα να βλήθηκε από τη Σελήνη. Διότι αυτά τα οχήματα που υπάρχουν εκεί πάνω είχαν ελληνικά γράμματα επάνω. Δεν υπάρχει, λέει. Δεν είναι αρχαίο πόλεμο των άστρων. Βεβαίως, διότι συνδυάζω τα ραδιενεργά ισότοπα του αλουμινίου που βρέθηκαν στο νότιο Ιράκ. Τα οχήματα αυτά που βρέθηκαν πάνω στη Σελήνη δεν είναι καθόλου απίθανο, δηλαδή να έχει βληθεί, να έχει φτάσει σε τέτοιο τρομακτικό σημείο πόλεμος, ώστε οι Έλληνες να εξαπολύσουν από εκεί πάνω ακτινοβολία για να καταστρέψουν. Έρχομαι εγώ τώρα και λέω, αγαπητέ μου, για να πάμε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα κιόλας, μου λένε ότι τι σώοι που λένε απλά πυρηνικές κεφαλές ή βόμβες να ήταν αυτές τη στιγμή που η Αμερική έριξε δύο στην Ιαπωνία και δεν έπαθε τίποτα σαν έδαφος η Ιαπωνία. Τι σώοι, το ξαναλέω, πυρηνικές κεφαλές ήταν αυτές οι οποίες βύθισαν μία Ήπειρο όσο η Ευρώπη. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι δύναμη μπορεί να είχαν. Τι δύναμη μπορεί να είχαν. Απλά δεν ήταν πυρηνικές. Κάποια τεχνολογία που δεν την ξέρω. Ακριβώς. Ήταν αυτό βασισμένο στην τεχνολογία του Εθέρα, την οποία από ό,τι αντιλαμβάνουμε τώρα τα μεγάλα κράτη κάνουν μυστικά πειράματα πάνω σε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε και μας δίνουν οι Αμερικανοί μας τα όπλα που θεωρούμε εμείς ότι είναι προχωρημένα, όπως τα Απάτσε, όπως η Ήπειρη, όπως η Πύραυλη Πάτριοτ κλπ. Γιατί αυτοί έχουν απλά τεχνολογία πολύ πιο προχωρημένη. Και αυτά, τα όπλα, και αυτά τα όπλα που μπορούν να χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες γνώριζαν την αντιβαρύτητα, γιατί βλέπουμε το Δία να κινείται, γι' αυτό λέγονται και θεοί με μικρό θήτα, διότι είναι από το Θεό, το τρέχο, το αρχαιολινικό ρήμα. Εξού και ξεθεώθηκα στο τρέξιμο. Είναι και αυτό, ναι, πράγμα. Λοιπόν, πολύ, πολύ ωραίο, πράγματι. Κύριε Σταυράκη.
Και πάλι μαζί σας κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τους καλεσμένους μου. Κύριε Σταυράκη, σας είχα διακόψει. Θέλετε να συνεχίσετε σίγουρα να πείτε και άλλα για αυτό το θέμα? Για αυτό το θέμα σχεδόν είχα τελειώσει. Για τη λάσπη που μου είπατε στον Ατλαντικό. Ναι, ναι. Μετά την καταβίθηση της Ατλαντίδας σηκώθηκε πάρα πολύ λάσπη που ο ωκεανός έγινε αδιαπέραστος. Και οι πολύματα αυτών των βουνών της Ατλαντίδας είναι οι σημερινές νήσοι, οι Αζόρες και τα Κανάρια νησιά. Πιστεύω δε ότι αυτοί που γλίτωσαν από την καταστροφή της Ατλαντίδος είναι οι σημερινοί απόγονοι, είναι οι Κέλτες, τα αγγλοσαξονικά φύλλα και οι άνθρωποι που ζουν αυτοί οι αυτόνομοι Βάσκοι της Ισπανίας. Επειδή έτυχε να πάω στα Κανάρια νησιά, οι Γκουάτσες λέγανε, οι αρχαίοι τους πρόγονοι που ζούσαν εκεί, λένε αυτοί οι ίδιοι ότι είναι απόγονοι των Ατλάντων. Αυτοί οι ίδιοι τα λένε εκεί, φυσικά δεν, εγώ δεν τα υποστηρίζω, αλλά λέμε. Τώρα, πριν σας δείξω κάτι, κύριε Κάστια, μου λέγατε κάτι ότι θέλετε να καταγγείλετε. Λίγο, για δευτερόλεπτα θα ξεφύγουμε από το θέμα μας, αλλά δεν πειράζει. Κάτι για κάποια λεωφορεία θέλετε να καταγγείλετε, μου είπατε. Πριν αρχίσει η εκπομπή μου, το λέγατε. Ναι, για τη μετακίνηση των μαθητών είναι γνωστό το θέμα. Η μετακίνηση των μαθητών δεν γίνεται με λεωφορεία. Κάτι συνέβη με την ομαρχία, κάτι με την πολιτεία και τελικά εκτεθειμένοι βγαίνουν οι γονείς οι οποίοι αναγκάζονται να φεύγουν από το χώρο της εργασίας το πρωί για να μπορούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτά γίνονται στις τριτοκοσμικές χώρες. Και βλέπουμε στο 2010 μια Ελλάδα η οποία προσπαθεί να ανορθωθεί κτλ. Να πηγαίνει πίσω. Δηλαδή, ή Μάρτον προς Θεού δηλαδή. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτή την παρένθεση. Μια παρένθεση ήταν. Βέβαια. Για να πάμε να δούμε το υπόλοιπο οπτικό υλικό μας, κύριε σκηνοθέτα. Την τρίτη ενότητα. Εδώ τώρα θα τα σχολιάζουμε όσο τα βλέπουμε. Να πούμε λίγο για την Ατλαντίδα. Να τα ξαναδούμε τώρα εδώ, ναι. Και να τα σχολιάζουμε ταυτόχρονα. Για δέστε το παρακαλώ τώρα εδώ με σχέδια γράμματα, κύριε Κάσια. Είναι συμμετρικά τα σχήματα, οπότε δείχνει ότι αυτά είναι κτίσματα από ανθρώπινα ή από κάποια όντα. Δεν είναι τυχαία φυσικά κτίσματα αυτά. Τώρα φαίνονται τώρα, βλέπετε. Ναι. Και μάλιστα είναι σχεδιασμένο σε ένα πολεοδομικό σχέδιο αυτό. 850 μέτρα για την ακρίβεια. Ναι. Κάτω από τη θάλασσα. Αλλά έχουμε κάνει πολλές εικασίες, δηλαδή για την Ατλαντίδα. Είναι το όνειρο κάθε αρχαιολόγου, κάθε ανθρώπου κτλ. Γιατί και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σήμερα ότι οτιδήποτε παράξενο, τεχνολογικά, μεταφυσικά, οτιδήποτε δούμε τα λοιπά, το φορτώνουμε στην Ατλαντίδα. Ότι εκεί ήταν στην Ατλαντίδα και από εκεί βγήκε αυτό και μας το κρύβουν χρόνια και. Είναι, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου βασικά. Γιατί θέλει να δίνει κάποια λύση για ό,τι περίεργο και αξιοπερίεργο του εμφανίζεται, ας πούμε. Βέβαια. Και δίνει τη λύση ότι στην Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα ακόμη δεν έχει ανακαλυφθεί και το κολλάμε εκεί πέρα. Τώρα για τη χαμένη Ατλαντίδα. Υπάρχουν και άλλες γνώσεις που υπάρχουν. Λένε ότι μπορεί να υπάρχει και στον ένα κομμάτι που μπορεί να είναι ο νότιος πόλος. Δηλαδή ότι είναι σκεπασμένη από τον πάγο. Που αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτε. Και μάλιστα επειδή εικάζεται και από τον Πλάτων, είχε γράψει ο Πλάτων ότι υπήρχαν πολύ μεγάλος ορυκτός πλούτος στην Ατλαντίδα και γινόταν εξόριξη του ορυκτού πλούτου. Δεν γνωρίζουμε τι πετρώματα και τι πλούτος ήταν αυτός. Και εγώ πάλι, ας πούμε, επιμένω ότι προφανώς μάλλον ήταν στον κόλπο του Μεξικού, γιατί εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη άντληση πετρελαίου, που σημαίνει ότι προφανώς γνώριζαν τη δύναμη του πετρελαίου οι Άτλαντες και κάνανε εξόριξη. Πώς δημιουργείται το πετρέλαιο? Από δάση τα οποία καταβλήθηκαν. Μπράβο. Οπότε είναι ακόμη μια απόδειξη, Γιάννη, ότι μάλλον εκεί ήταν η Ατλαντίδα. Έτσι γίνεται ο συνήθως. Τώρα, ποιοι υποστηρίζουν, καταρχήν να πούμε ότι από τα 300 μετά. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, βεβαίως. Εγώ και δηλαδή, δικιά μου γνώμη και από αυτά που έχω διαβάσει και έχω μελετήσει μέχρι τώρα, στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη υπήρχαν κείμενα για την Ατλαντίδα. Το οποίο εξαφανίστηκε. Μόνο ότι όλοι αυτοί και πάλι που γράψανε που είπαμε. Και πάλι το ξαναλέω πάλι ότι προφανώς μπορεί να είναι στο Βατικανό αυτή τη στιγμή. Πιθανόν. Και σφυρίζουν αδιάφορα. Πιθανόν. Και άστα κορόιδα να ψάχνουν. Δεν είσαι τώρα κάτι περίεργο από το 300 μετά Χριστόν.
μέχρι το 1900 που πρώτος ξανασχολήθηκε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, ο πατρόν, ο Αχιλλεύς Τάγαρης, δεν υπάρχουν μαρτυρίες. Και αν υπάρχουν, καθήκανε. Δεν, κανένας δηλαδή για 1600 χρόνια δεν ασχολήθηκε με το θέμα Ατλαντίδα. Και αν ασχολήθηκε κάποιος, δεν υπάρχει μαρτυρία να την ξέρουμε. Ο πρόεδρος λοιπόν του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Αχιλλεύς Τάγαρης, το 1900 και κάτι περίπου, εκεί που άρχισε τις αρχές, και λίγο αργότερο ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο Φωκίων Νέγρης, ο οποίος είχε γίνει και οδός, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι ναι, εκεί στο Ατλαντικό είναι, εκεί που λέει ο Πλάτων είναι η Ατλαντίδα. Κοντά σε αυτούς λίγο αργότερα εμφανίστηκαν ως υποστηρικτές του Πλάτωνος οι Ρώσοι καθηγητές Λέντνεφ και Σιρόφ και ο Γερμανός Νόιμαν, ο οποίος όλοι αυτοί και οι τρεις λένε ότι ο Πλάτων πραγματικά ό,τι λέει είναι αληθινό. Αλλά ο Νόιμαν προσθέτει κάτι το οποίο για μένα είναι αστήριχτο ιστορικά, ότι οι Έλληνες κατάγονται από τους Άτλαντες. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν είναι. Δηλαδή δεν βρίσκουμε ιστορικές πηγές που να λένε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ιστορικά αναφέρεται ότι η Αθήνα βρισκόταν συνεχώς σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Άτλαντες. Ότι δεν είχαν καμία σχέση οι Άτλαντες με τους αρχαίους Έλληνες. Και πάλι θα αναφερθώ σε αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι τα ευρήματα που έχουν βρεθεί ότι ήταν 2,5 έως 6 μέτρα. Ο Όμηρος που αναφέρει ο Οδυσσέας που έχει πάει στη χώρα των γιγάντων. Που ήταν ένα νησί, οι γίγαντες. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι και μεταφορικά, μπορεί να είναι η Ατλαντίδα. Που ζούσαν οι γίγαντες. Και κατόρθωσαν να ξεφύγουν από εκεί και να γλιτώσουν, ας πούμε. Ίσως. Πολλά παίζουν. Αλλά όχι ότι κατάγονται οι Άτλαντες από τους Έλληνες. Κάτω ότι το είπε μπορούμε ο Γερμανός καθηγητής, ο κ. Θέμαν, δεν σημαίνει. Μπορούμε να πούμε ότι οι Άτλαντες είχαν κάποια επαφή ή κάποια σχέση με την αρχαία Αίγυπτο. Όχι με τους Αιγύπτους που υπάρχουν τώρα, με την αρχαία Αίγυπτο. Και μάλιστα προφανώς με τις πυραμίδες που υπάρχουν στην αρχαία Αίγυπτο. Ότι είναι κάποια σύμβολα κτλ. Μπορεί να είχαν και αυτή την ίδια τεχνογνωσία με τις πυραμίδες. Οποίες ακόμη και τώρα δεν μπορούμε να πούμε χειροπιαστά σε τι αποσκοπούσαν και τι χρησιμεύαν οι πυραμίδες. Λέμε αστρολογικά τα λοιπά ότι αυτό γίνονται, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένα σήμερα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα κύριε Σταυράκη. Ο καθηγητής Σπύρος Μαρινάτος το 1975 είχε πει ότι η Ατλαντίδα πιθανόν να βρίσκεται στη Σαντορίνη. Και που είναι η Κυκλάδα σήμερα και η Σαντορίνη. Ο Ζάκλιν Κουστό είχε έρθει εδώ για πολύ μεγάλη για έρευνες, για πολλά έτη. Και αυτός μαζί με τον κύριο Μαρινάτο το 1976 ανακοίνωσαν ότι βρήκανε κάποια ευρήματα στη Σαντορίνη που ταιριάζουν με την Ατλαντίδα. Αλλά και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, είπαν ότι είναι στην Κύπρο. Όπως ο Ρόμπερτ Σκράντον, λοιπόν, και ο Ντόνελι και ο Σάμαρτ. Αυτή λένε ότι είναι στην Κύπρο. Ιστορικοί ερευνητές, συγγραφείς. Καταρχήν, ο Πλάτωνας, αν θα πάρουμε σαν αληθινό τον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας το καθορίζει ξεκάθαρα. Είναι πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Ακριβώς. Και πηγαίνεις από εκεί πέρα στην απέναντι Μεγάλη Ήπειρο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αναφέρει ο Πλάτωνας για ένα πολύ μεγάλο πόλεμο που έγινε μεταξύ Ατλάντων και Ελλήνων. Εάν γινόταν αυτός ο πόλεμος εδώ πέρα και είχαν οι Έλληνες με τη Σαντορίνη με τους Κύπριους, μα εκεί κατοικούσαν Έλληνες. Mm-hmm. Ύστερα, αναφέρει ότι ήταν οι Άτλαντες γένος μιλιταριστικό. Δηλαδή ήταν μέλος. Πολεμικοί όλοι, ναι. Ακριβώς. Οι οποίοι είχαν και τους Αιγύπτιους κάτω από την κατοχή τους mm-hmm. και προσπαθούσαν να υποτάξουν και τους Έλληνες. Μην ξεχνάμε όμως και κάτι άλλο. Ότι ο Αιγύπτιος ιερέας που είπε τον παππού του Σόλωνα ότι εσείς οι Έλληνες είστε σαν μικρά παιδιά, mm-hmm. ξεχνάτε τα πάντα. Γιατί και ξαναρχίζετε πάλι από την αρχή. Έχετε σώσει πολλές φορές τη γη, αλλά ξεκινάτε πάλι από την αρχή γιατί δεν κρατάτε, είστε ακριβώς σαν μικρά παιδιά. Θα ήθελα όμως να αναφέρω το εξής. Η απέναντι Ήπειρος, η Αμερική, η Κρονία Ήπειρος, όπως την έλεγε ο Πλούταρχος, ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες. Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων, που είναι ένας από τους άνθρωπους του Ηρακλέως, δεν υπήρχαν πορτοκάλια στην Ευρώπη. Τα πορτοκάλια ήρθαν από την Αμερική. Ναι. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα, πώς τα γνωρίζανε οι αρχαίοι Έλληνες ότι πήγε ο Ηρακλής στις Εσπερίδες. Ήταν ακριβώς όλη αυτή η Ήπειρος, ονομάζονταν και Εσπερίδες. Γιατί ήταν προς τη Δύση, προς το Εσπέρας. Εσπερία, από εκεί. Λοιπόν, ο Ηρακλής λοιπόν
πήγε, κατόκισε εκεί πέρα, οργάνωσε όλες τις ελληνικές φυλές στον κόλπο του Μεξικού και βορειότερα, εκεί πέρα που είναι η Νέα Υόρκη. Γι' αυτό όταν πήγε ο Κολόμβος, βρήκε στην περιοχή που είναι η Νέα Φιλαδέλφια, το New Jersey, η πολιτεία του New Jersey, βρήκανε κολόνες ιονικού ρυθμού. Και μάλιστα στο βάθος της Αμερικής βρήκανε διπλούς πελέκες με γραμμική γραφή α. Και όταν ρώτησαν τους ηθαγενείς, τους Ινδιάνους, αυτά από πού τα έχετε, δεν ξέρουμε, εδώ τα βρήκαμε, είπαν οι Ινδιάνοι. Όπως και η Ριέτα Μέρτς. Να κάνω μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε. Το είχα ξαναναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή ότι στο Κεμπέκ που είναι στον Καναδά υπάρχει Ινδιάνικο μουσείο το οποίο έχει μια αρχαία ελληνική περικεφαλαία. Και στη Χαβάη υπάρχει στο μουσείο της. Και μάλιστα το αγαλματίδιο αυτό που μοιάζει πάρα πολύ με αρχαίο Έλληνα πολεμιστή, από κάτω λέει Πελέα. Ο Πηλέας δηλαδή. Για τον Ηρακλή που είχαμε πει για τις ψαμιλές περίοδες. Κάποια στιγμή θα το δούμε. Εγώ, δικιά μου δηλαδή άποψη είναι ότι προφανώς έγινε εξόριξη του χρυσού. Ο Ηρακλής πήγε ως στρατηγός εκεί και τους έδωσε τα φώτα προφανώς να εξορίξουν. Ανακάλυψε ότι υπήρχε χρυσός και έγινε η εξόριξη χρυσού. Εξού και το χρυσό Εσπερίδιον. Όχι, όχι. Τα χρυσάμελα των Εσπερίδιων ήταν τα πορτοκάλια. Απλά η εξόριξη. Κάτι άλλο μήπως ήθελα να πω. Ναι, αυτό έλεγα. Ναι, ναι, το αλληγορικό. Έγινε εξόριξη χρυσού. Το αλληγορικό υπάρχει στην αργοναυτική εκστρατεία. Που οι αργοναύτες πήγαν εκεί πέρα το καράβι τους και μάλιστα η Ενριέτα Μέρτς, που ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και περιπολούσε Βόρεια Βραζιλία, εκεί πέρα σε όλα εκείνα τα μέρη, βρήκε ακριβώς αυτά που περιγράφονται στα αργοναυτικά. Ακριβώς το χρυσό, που υπάρχουν τερμίτες οι οποίοι μέσα από τη γη βγάζουν τα ψήγματα του χρυσού, τα βγάζουν έξω στην επιφάνεια και χτίζουν τις μεγάλες φωλιές ένα-ενάμιση μέτρα. Το είδα και πρόσφατα σε ντοκιματέρα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα που αναφέρονται λεπτομερέστατα στην αργοναυτική και στα αργοναυτικά υπάρχουν εκεί πέρα. Υπήρχε ο αρχαίος ναός του Θεού Άρη. Οι ποταμοί, ο Αμαζόνιος δεν είναι, ή ο Ηρακλής που λέμε στη χώρα των Αμαζόνων, δεν είναι τυχαία ονόματα αυτά. Ναι, το και εγώ το έτσι. Γιατί δεν υπάρχει Αμαζόνιος εδώ. Γι' αυτό και εκεί. Ναι, σημαίνει. Ναι. Γιατί όλοι οι Βραζιλιάνοι έχουν σχεδόν και από ένα ελληνικό όνομα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν όταν πήγε ο Κολόμβος στην Αμερική, οι ηθαγενείς, οι ερυθρόδερμοι έπεσαν και το προσκύνησαν. Γιατί? Διότι είχε λευκό δέρμα και γένια. Γιατί περίμεναν τους λευκούς θεούς από την Ανατολή να έρθουν να τους επισκεφτούν. Όπως και οι μάγες. Για να σας δείξω τώρα. Ακριβώς αυτό. Για να δούμε ακόμα. Έχω δύο βίντεο, αλλά θέλω, κύριε σκηνοθέτα, να τα παίξω με το ένα πίσω από το άλλο. Αν αυτό είναι δυνατόν, δεν ξέρω, θα μπορεί να μου πείτε. Ας δούμε τώρα στην Οκινάουα, στην Ιαπωνία, τι ακριβώς βρέθηκε. Γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Κάτι παρόμοια με αυτά βρήκε και ο Κουστό. Παρόμοια με αυτά βρήκε και ο Κουστό στη Σαντορίν. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάτο και τις ανακοινώσεις του, τις δικές του φυσικά. Νομίζω ότι είναι απολύματα, υπολύματα λιμανιού, αλλά δεν είναι. Αυτά είναι από την Ιαπωνία. Ναι, άμπραβο. Και οι Ιάπωνες καθηγητές ομιλούν πάνω σε αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφράσω Ιαπωνικά. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Όχι. Ανοιχτά της Ιαπωνίας είναι αυτό. Ναι. Νότια ανοιχτά. Νότια και ανοιχτά. Είναι Γιουκανάνι. Γιονακούνι. Η νήση Γιονακούνι. Νότια και δυτικά. Στο Χοκάιντο υπάρχει λευκή φυλή γενιοφόρων. Οι Ιάπωνες είναι χωρίς γενιά. Λοιπόν, αυτοί ήταν Έλληνες. Ναι. Στο Χοκάιντο. Δεν το έχω διαβάσει. Και στο χάρτη τώρα. Αλλά σε εκείνη την περιοχή που έχουν γίνει αυτές οι ανακαλύψεις. Στην Οκινάουα, ναι. Στους νήσους Οκινάουα, ναι. Είναι ένα από αυτά τα νησιά, Γιονακούνι, και η περιοχή. Είναι κομμάτι του κάποιου πολιτισμού, δηλαδή κάποιας πόλης. Δηλαδή, ναι, αυτά που βλέπουμε, δηλαδή υπήρχαν και στη στεριά, βυθίστηκε ένα κομμάτι και είναι αυτά εδώ μέσα στη θάλασσα. Ναι, είναι πάρα πολύ παλιά. Κάτι τέτοια βρήκε και ο Κουστός σας πληροφορώ στη Σαντορίνη. Κυκλόπια τείχη, σαν τη, δηλαδή τεράστιοι παραλληλεπίπεδοι, λέει ο Γκώδης. Με βάση αυτό που βλέπουμε τώρα, μπορούμε να πούμε και αποδεικτικά ότι ήταν
οι άτλαντες που λένε, ας πούμε, ότι ήταν ψηλοί και ήταν θεόρατοι. Γιατί σκαλιά είναι αυτά τώρα τι. Μπράβο, τα σκαλιά είναι ένα βήμα, πρέπει να, γίνει, να είσαι 6 μέτρα για να ανέβεις ένα τέτοιο σκαλί. Μεγαλύτερο από τον καθεδίτη ήταν το σκαλί αυτό. Είναι παράξενα ευρήματα, δηλαδή κυριολεκτικά πολύ παράξενα ευρήματα. Και θα δείτε λίγο αργότερα στο Μπίμινι, μια και το αναφέρατε κύριε, στον ελληνικό. Καραϊβική, συγγνώμη. Καραϊβική. Έχουν κάνει και μακέτα. Τη μακέτα. Η οποία είναι πάρα πολύ καλή δουλειά αυτό που κάναμε. Τι βρέθηκε. Ξέρετε πόσοι βγήκανε και είπαν ότι αυτά τα κάνει η θάλασσα. Έλα τώρα πέστε μου, αν είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ότι αυτά τα έκανε η θάλασσα. Δες, ανθρώπινο. Ναι, πρόσφατα. Ναι, πάρα πολύ. Το έχει κάνει αυτό η θάλασσα. Είναι δυνατόν. Λένε διάφορες. Ναι, τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Κάποιοι οποίοι θέλουν να γελιοποιούν και να ισοπεδώνουν τα πάντα φυσικά. Δεν ξέρω αν κύριε σκηνοθέτη μπορούμε να δούμε σύντομα και το επόμενο βίντεο. Ναι, περιμένουμε. Από τους νήσους Μπίμινη στην Καραϊβική, μια και αναφέρατε και ίδιο την περιοχή εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκείνη είναι ένας τεράστιος κόλπος που δεν ξέρει κανένας τι φιλοξενεί στο βυθό. Τώρα ναι, να αναφέρουμε και το τρίγωνο των Βερμούδων που συμβαίνουν διάφορα περίεργα φαινόμενα. Μαγνητικά και τα λοιπά. Αυτά εδώ πέρα είναι πραγματικότητα, συμβαίνουν εκεί πέρα. Είδα στην τηλεόραση έναν Έλληνα πλοίαρχο ο οποίος ταξίδευε με το καράβι του. Ο οποίος χαρακτηριστικά είπε, επειδή ήταν ηλεκτρολόγος αυτός μες στο καράβι, και το θυμάμαι σαν να το βλέπω τώρα. Προχωρούσαμε, λέει, σε μια θάλασσα ήρεμη και ξαφνικά είδαμε τρικυμίες επάνω. Ο ουρανός κοκκίνησε νύχτα, είχε κοκκινήσει ο ουρανός. Και. Άλλαξε η πολικότητα του ρεύματος. Επειδή έχει συνεχές ρεύμα στο καράβι, το συν έγινε πριν και το πριν έγινε συν. Με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα και στο ασύρμα τους. Το οποίο επανήλθε μετά από λίγη ώρα. Αυτά που βλέπουμε είναι. Είναι στο βυθό. Στο βυθό της θάλασσας. Στο βυθό της θάλασσας, στους νήσους Μπίμινι. Ναι, από εκεί λένε για από διάφορα. Από το κανάλι Public στην Αμερική. Ναι, διάφορα. Να και τους συνάδελφους από εκεί, γιατί αυτοί τα αναφέρανε πρώτοι. Ναι, λένε διάφορα ότι συμβαίνουν, ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με εξωγήινους κλπ. Τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα αυτά. Τι να σου πω, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Είχα και κάποια ακόμα. Εντόπισα και πάρα πολλά δίδυμα σε σχέση με την Ατλαντίδα. Κύριε Γιάννη, με το μυαλό μου, έτσι, ως σκέφτομαι, ας πούμε, τα λοιπά. Απλά λέω, φανταστείτε, υπήρχε ένα τεράστιο μηχάνημα. Το οποίο αυτό το μηχάνημα να παρήγει μία ενέργεια. Όπως λέμε, ηλεκτρισμό, μία ενέργεια η οποία είναι άγνωστη σήμερα, ας πούμε. Και αυτό το μηχάνημα, μετά από ένα καταποντισμό, μία καταστροφή, έχει πέσει στο βυθό. Και συνεχίζει αυτόνομα, δηλαδή δεν γνωρίζουμε την τεχνολογία, αυτόνομα να δουλεύει. Και δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Και να δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα. Είναι μια απλή λογική απάντηση. Ναι, είναι μια απλή λογική απάντηση, όπως είπα προηγουμένως, ότι αυτοί οι όλοι οι αρχαίοι λαοί, τόσες χιλιάδες χρόνια πιο μπροστά, ήταν γνώστες της τεχνολογίας του εθέρα. Έτσι, τον οποίο εμείς αγνοούμε σήμερα. Εγώ όμως ήθελα. Ή μάλλον θέλουν να μας κάνουν να αγνοούμε. Ναι. Γι' αυτό είναι λίγο πονηρό. Αγνοούμε για εμείς, ο απλός λαός. Θα ήθελα όμως να πω ένα πολύ σημαντικό. Τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής περίπου. Φτάσαμε στο τέλος, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Αυτό θα ήθελα να πω ότι όπως υπήρχε η Ατλαντίδα, υπήρχε και μία άλλη χώρα, παράλληλα μεγάλη Ήπειρος, στον Ειρηνικό ωκεανό. Η χώρα των Μου. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Από εκεί βγήκαν και η Λεμουρία, οι Λεμούροι, οι πίθηκοι, οι μικροί που ζουν στη Μαδαγασκάρη. Από εκεί υπάρχει το όνομα Μαωρί, δηλαδή αυτό το σύμφωνο Μη, όπως ήταν το Ατλαντικό. Είναι καλό να κάνουμε κάποια στιγμή μια εκπομπή για χαμένες Ήπειρους. Ναι, ναι. Αυτή εδώ πέρα για τη χώρα των Μου την διάβασα πρώτη φορά σε ένα βιβλιαράκι πολύ μικρό που είχε γράψει ο πατήρ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος, ο αείμνηστος που πέθανε, και είχε χρηματοδοτήσει ο ίδιος έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα, να πάει να βρει στα Ιμαλάια ψηλά επάνω εκεί, να βρει από πού κατάγονται τα χαρτιά που παίζουμε τώρα, η τράπουλα. Και αναφέρει εκεί μέσα ξεκάθαρα ότι πριν από χιλιάδες χρόνια, πριν την καταβή της Ατλαντίδας, υπήρχε η χώρα των Μου, η οποία ήταν κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό,
νότια στον Ειρηνικό. Αυτό είναι όμως. Ναι. Είναι κάτι που θα πρέπει να το κάνουμε ειδική εκπομπή, γιατί υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία για αυτή την χαμένη Ήπειρο. Το μόνο που είναι κάτι, επειδή ο Ειρηνικός ωκεανός εκείνο το σημείο είναι αβαθύς. Αβαθύς λέγοντας έχει βάθος, αλλά δεν είναι τόσο βαθύ το. Λέω πυθμένας. Λοιπόν, ίσως αυτά που είδαμε εκεί στο Γιονακούν να είναι υπολείμματα μια τέτοια Ήπειρου. Ίσως. Ναι, είναι πολύ ψηλά στην Ιαπωνία. Χαμένοι πολιτισμοί υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και στο Αιγαίο μέσα υπάρχουν. Αν ψάχνουν δηλαδή. Υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για Ήπειρο, όπως είναι η Ατλαντίδα, ναι. Και η Μου. Ναι. Αν σας πω εγώ τώρα τι λέει, μέχρι και ο Οριγένης στο κατακέλσο, λέει ότι ο Φερεκίδης και ο προγενέστερος Ηράκλειτος μίλησε για δύο αντίπαλα στρατόπεδα, λέει, που κατάγονται, λέει, από τον αστερισμό του Κρόνου. Λέει. Και ο ένας είναι ο αρχηγός του Τενοκρόνου και ο άλλος από τον αστερισμό του Φιονέα. Με αρχηγό τον Φιονέα, λέει, και αυτά, λέει, ήρθαν εδώ στην γη και έχουμε συνεχείς αντικρίσεις. Είναι θέμα όμως που δεν τελειώνει εύκολα. Και μου λέει ο σκηνοθέτης. Μαζί δάπετε τη αρχαία ελληνική μυθολογία, ο σκηνοθέτης τη κοσμογένεια και τη θεογονία. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και μια εκπομπή είναι πολύ λίγη. Ίσως να το συνεχίσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα και αυτή. Κύριε Σταυράκη, κύριε Κάστια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάνετε τιμή για τη φιλοξενία. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, φυσικά, που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.